δεν πειράζει. Απλώς ακριβώς επειδή θέλω να πω κάποια πράγματα από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, χωρίς να τον εκπροσωπώ προφανώς, νομίζω ότι είναι σαφές ότι είναι πιο σημαντικός ο ρόλος μου σαν έχοντας περάσει κάποτε από ένα υπουργείο που προσπαθούσε να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να πω πολύ ξεκάθαρα ότι το ξέρουμε, έχει λεφθεί και από τους προηγούμενους ομιλητές, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να το επαναλαμβάνουμε, ότι οι χώρες με τη μεγαλύτερη διαφάνεια και τη μεγαλύτερη θεσμική οριμότητα είναι οι χώρες με το μεγαλύτερο κατά κεφαλή εισόδημα, αυτό σημαίνει τη μεγαλύτερη οικονομική μεγέθυνση, και τις μεγαλύτερες δυνατότητες να δώσουν κοινωνικές παροχές. Και θα μου επιτρέψει να κρατήσω το καπέλο του καθηγητή για ένα λεπτό και να πω ότι η ανάπτυξη και μεγέθυνση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε για ανάπτυξη και στην πραγματικότητα σε όλες τις συζητήσεις, και το έχω επισημάνει πολλές φορές και σε φίλους δημοσιογράφους, μπερδεύουμε την έννοια μεγέθυνση με την έννοια ανάπτυξη. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να τα διαχωρίσουμε, ενώ είναι αλληλένδετα, είναι όμως σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι η επίδρασή τους. Για να έχουμε ανάπτυξη, χρειαζόμαστε μεγέθυνση. Η μεγέθυνση όμως είναι κάτι πιο περίπλοκο από το απλώς κάποιες εταιρείες μοιράζουν λεφτά ή το κράτος μοιράζει λεφτά για την ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, λοιπόν, έχουμε μια σειρά από δεδομένα. Τα ανέφερε ο προηγούμενος ομιλητής πολύ ξεκάθαρα. Η διαφάνεια είναι περιορισμένη με βάση όλες τις διεθνείς συγκρίσεις. 21η στον Ταβός, 24η στο benchmarking της διαφάνειας. Στους υποδείκτες του Ταβός βλέπουμε ότι η θεσμική οριμότητα έχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και κυρίως έχουμε μία ξεκάθαρη έλλειψη πίστης, έλλειψη εμπιστοσύνης στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, γιατί η αξιοπιστία τους έχει καθεί αμοιβαία. Κάποτε, πριν από 15-20 χρόνια ίσως, έγραφα ακαδημαϊκά άρθρα λέγοντας πόσο σημαντικό είναι να στηριχθεί ο ιδιωτικός τομέας, ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι που παράγει πλούτο, αυτό το ξέρουμε, και ότι ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα έχει ξεπεραστεί από τα γεγονότα και δεν μπορεί να παράξει πλούτο. Στην πραγματικότητα, τι έγινε, στα όσα τελευταία χρόνια έχουμε μια συνεχή χειροτέρευση των σχέσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και κοινωνίας, και ο ιδιωτικός τομέας έχει αναγκαστεί να προσαρμοστεί. Δεν τον δικαιολογώ, αλλά θα επανέλθω σε αυτό. Το ιδιωτικό τομέα, δουλειά του είναι να βγάζει λεφτά. Έχουμε λοιπόν ένα ερώτημα που μας έχει τεθεί σε αυτή τη συνάντηση. Τι μπορεί να κάνει το διαδίκτυο για να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα? Καταρχήν, για να γίνει μεγέθυνση και να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη, χρειαζόμαστε επενδύσεις. Και οι ιδιωτικές επενδύσεις, που είναι αυτές που κυρίως δημιουργούν πλούτο, όχι μόνο αυτές, χρειάζεται οπωσδήποτε προσδοκία κέρδους. Έχουμε περάσει περιόδους στην Ελλάδα που το κέρδος ήταν κακό πράγμα. Άρα δεν θα χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη δημόσια διοίκηση, αφού το κέρδος είναι κακό πράγμα, η δημόσια διοίκηση οφείλει να το περιορίζει. Ο κύριος Θεοχάρης δεν θα έπρεπε να μας λέει πώς να αυξήσει τη διαφάνεια, αλλά πώς να αυξήσει τους φόρους. Νομίζω ότι ξεπεράσαμε αυτό το στάδιο και αναγνωρίζουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας για να επενδύσει χρειάζεται να έχει προσδοκία κερδών. Ναι, αλλά για να έχει προσδοκία κερδών χρειάζεται ένα σοβαρό χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή, όποιες επιχειρήσεις επενδύουν με στόχο να αποσβέσουν σε ένα χρόνο, νομίζω ότι δεν τις θέλουν σε αυτή τη χώρα. Είναι μπαταχτσίδες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα δημιουργήσουν πλούτο. Με άλλα λόγια, η περίφημη αποστροφή «What is good for General Motors is good for the United States» δεν είναι αυτόματο σε όλες τις χώρες και για όλες τις επιχειρήσεις. Θέλουμε λοιπόν ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες για να είναι σωστές και για να προσφέρουν στην κοινωνία χρειάζονται ένα μακροχρόνιο ορίζοντα και ένα θετικό περιβάλλον. Και από την άλλη μεριά είναι απαραίτητες και οι δημόσιες επενδύσεις. Και το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι σε μια χώρα που προσπαθεί να περιορίσει τα ελλείμματά της, αναγκαστικά περιορίζει τις δημόσιες επενδύσεις και περιορίζει όχι απλώς τις δημόσιες επενδύσεις με την έννοια των υποδομών, θα φτιάξουμε λιγότερους δρόμους, αλλά και με την έννοια ακριβώς της προσπάθειας ενός μακροοικονομικού μοντέλου που θα είναι θετικό. Ανέφερε ένας από τους προηγούμενους ομιλητές ότι
ότι έχουμε ένα από τα καλύτερα δυναμικά μηχανικών στον κόσμο. Σωστό είναι, το υπονομεύουμε συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζετε ότι το Μετσόβιο αυτή τη στιγμή είναι κλειστό, διότι ενώ φέρνει 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε ελληνικά προγράμματα από το εξωτερικό, του περιορίζουν το διοικητικό προσωπικό. Το ίδιο και το δικό μου πανεπιστήμιο με 80 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θέλω να ανοίξω το θέμα, αλλά θέλω να πω ότι την ώρα που αναγκάζεσαι να κάνεις περικοπές, από πλευράς δημοσίων επενδύσεων, είναι δύσκολο να μην κάνεις περιορισμούς στις επενδυτικές δαπάνες, αλλά αυτό υπονομεύει το μέλλον μας. Άρα, με γέφυνση, ανάπτυξη και λιτότητα, έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα να συνεπάρξουν. Δεν θα θεωρήσω ότι δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Εξού και η μόδα τώρα που βγαίνουμε από την κρίση είναι το smart consolidation, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια χώρα στην οποία, όπως το είπαν σχεδόν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές, δεν έχουμε στρατηγική. Και δεν έχουμε στρατηγική γιατί, γιατί στρατηγική ενώ είχε πολύ ωραία και είναι κάτι καλό, βάζουμε μπροστά κάποιους στόχους, ναι, αυτό σημαίνει ότι κόβουμε κάποιους άλλους. Και αυτοί τους οποίους κόβουμε έρχονται την άλλη μέρα στον Υπουργό, στον Πρωθυπουργό και λένε εμάς γιατί μας κόψατε. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα, πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο ώστε οι ιδιωτικές επενδύσεις και οι δημόσιες επενδύσεις να συνυπάρξουν, να ανέβουν μαζί, αλλιώς είτε θα έχουμε πολλούς δρόμους που δεν θα τους χρησιμοποιεί κανείς, μια γέφυρα που θα οδηγεί στο πουθενά, ή ιδιωτικές επενδύσεις και μπαταχτσίδες. Νομίζω ότι αυτό το κόκκινο σημείο που λέω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ιδιωτική απόδοση των επενδύσεων θα συνάδει με την κοινωνική απόδοση των επενδύσεων, εκεί νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό στίχημα για το διαδίκτυο και για το τι ρόλο μπορεί να παίξει στην Ελλάδα. Πολύ γρήγορα θα ήθελα να πω μόνο, κάποιος το ανέφερε λίγο, τι είναι διαφάνεια από πλευράς ιδιωτικών επενδύσεων, για να έχουμε μεγέθυνση. Δεν είναι μόνο το τι έγινε, λειτουργεί ο ανταγωνισμός και τα όλα αυτά που μας είπατε είναι πάρα πολύ σωστά και σημαντικά. Αλλά το βασικό είναι το τι θα γίνει. Είπαμε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις χρειάζονται θετικό περιβάλλον, δηλαδή να πάνε σε εκπαίδευση από το κράτος, να πάνε σε έρευνες κτλ. Αλλά χρειάζονται και χρονικό ορίζοντα. Το ποιοι κανόνες θα αλλάξουν λοιπόν, θα μου πείτε βεβαίως δεν το ξέρουμε, δεν μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Αλλά εδώ υπάρχουν μια σειρά από θέματα που τα ακούω από τότε που τελείωσε το Πανεπιστήμιο σχεδόν και πιστεύω είναι αρκετά χρόνια από τότε, που λένε ότι σε 6 μήνες το να στήσεις μια εταιρεία στην Ελλάδα θα χρειάζεται το μισό χρόνο από ό,τι τώρα. Από όσες φορές το έχω ακούσει αυτό το μισό και το μισό και το μισό, θα με φτάσει στη μισή ώρα. Λένε βέβαια τώρα ότι χρειάζεται μια μέρα. Χρειάζεται μια μέρα αν είσαι λευκή περιστερά. Αν έχεις να προσκομίσεις χαρτιά γιατί έκλεισε η προηγούμενη σου εταιρεία, που στις ΗΠΑ σου λένε αυτός έχει τρεις αποτυχίες στην πλάτη του. Είναι πολύ πεπειραμένος, θα γίνει καλός επιχειρηματίας. Εδώ λέμε έχει μισή αποτυχία, σφάξε τον. Λοιπόν, το τι θα γίνει και ποιοι κανόνες θα αλλάξουν είναι πολύ σημαντικό να το δούμε και αυτό. Στη διάρκεια, στο open door, παντού. Και το τι δυνατότητα επιρροής έχω, δηλαδή την έννοια της δημόσιας διαβούλευσης, δεν θα σταθώ εδώ γιατί νομίζω ότι εκεί πραγματικά έχουν γίνει βήματα και τα ακούσαμε. Απλώς νομίζω ότι πότε θα γίνει κάτι, ποιο χρονικό ορίζοντα έχω, τουλάχιστον για τα πράγματα που μπορεί να δεσμευτεί η κυβέρνηση, αυτό είναι κάτι στο οποίο το διαδίκτυο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και δεν έχει γίνει ακόμα. Διότι θα μπορούσε, ένα παράδειγμα, να βγει από το Πρωθυπουργικό Γραφείο που ζήτησε ο κ. Τσίρκας μία λίστα, ποια είναι τα επόμενα βήματα στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα. Και κάθε μήνα, μέρα, εβδομάδα που κάτι από αυτή τη λίστα θα γίνεται, τικ. Και το αφήνουμε εκεί, να το βλέπουμε. Η Ελλάδα έχει μια δέσμευση και την υλοποιεί χρονικά, σταδιακά, με το δικό της ρυθμό, αλλά είναι εκεί και προχωράει. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ξένες επενδύσεις. Άρα, σε τι μπορεί να βοηθήσει το διαδίκτυο. Μπορεί να αυξήσει τη διαφάνεια της γνώσης, άρα εδώ χρειαζόμαστε δημόσιες υποδομές. Μπορεί να αυξήσει τη δυνατότητα ανταλλαγής της γνώσης και τη δημιουργία νέας γνώσης, οι επιχειρήσεις δηλαδή να τρέχουν στην παγκόσμια αρένα και να μειώσει το συναλλακτικό κόστος με το δημόσιο τομέα που τα είπαμε. Αλλά εκεί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ξεκάθαρα, σε αντίθεση με όλα αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι τώρα, για το τι σημαίνει στην Ελλάδα για την κοινωνία των πολιτών, τι σημαίνει το διαδίκτυο στην Ελλάδα για τη βελτίωση του κράτους,
ότι το διαδίκτυο σε σχέση με τις ιδιωτικές επενδύσεις είναι δίκοπο μαχαίρι. Διότι αν δεν τρέχουμε εμείς, οι άλλοι τρέχουν. Αν εμείς μείνουμε στάσιμοι, δεν θα μείνουμε εκεί που είμαστε. Αν το ξέρετε όλοι, το εθνικό εισόδημα έχει μειωθεί περίπου κατά το 1 τέταρτο σε όλη τη διάρκεια της κρίσης. Γιατί έχει μειωθεί? Όχι μόνο γιατί χρειάστηκε να περιοριστούν το δημόσιο τομέα, αλλά γιατί άλλοι τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Χώρες περίεργες, χώρες που δεν τις έχουμε ξανακούσει, Ρουάντα, Ναμίμπια, ακούστηκε πριν. Όποια χώρα που αξιοποιήσει σωστά τις ευκαιρίες που δίνει το διαδίκτυο με το ηλεκτρονικό κράτος και τις υποδομές για επιχειρηματική χρήση, αναβαθμίζεται. Θυμίζω στον κύριο Τζίκα απλώς ότι στο World Economic Forum πριν από 10 χρόνια είμαστε 36. Δηλαδή, ας μην βλέπουμε την άνοδο των τριών μονάδων, ας δούμε ότι έχουμε πάει 50 θέσεις κάτω. Και γιατί πήγαμε 50 θέσεις κάτω? Όχι γιατί εμείς κάναμε κάτι κακό απαραίτητο, εδώ δεν μετράμε την υπερχρέωση του δημοσίου τομέα. Απλώς δεν κάναμε τίποτα και άλλοι τρέχανε. Άρα θα έχουμε αυτόματη υποβάθμιση αν δεν προχωρήσουμε. Οπότε, αν το διαδίκτυο είναι μόνο η αξιοποίηση των διαδικασιών, δεν θα μας προσφέρει τίποτα. Πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπάνω και νομίζω ότι τα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές πολύ καλύτερα από μένα. Γιατί δεν έχουμε αξιολόγηση, γιατί δεν έχουμε λογοδοσία, γιατί έχουμε στατική χρήση του διαδικτύου. Ευχαριστώ πολύ.